Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος, ενώ όλοι εσείς είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Έναντι. Έχει ανακοινωθεί τώρα και από την κυβέρνηση αυτά τα γνωστά ΚΕΠ δανειοληπτών, να τα πούμε, που θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δάνειά τους, τι ακριβώς θα γίνεται. Είναι λίγο ομιχλώδες το τοπίο κατά πόσο χρειάζονται ή όχι. Για να πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να μιλήσουμε με τον γνωστό δικηγόρο εδώ της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Αλβανό. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε μπερδευτεί λίγο, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Υπάρχουν, θα δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα ενημέρωσης των δανειοληπτών, τα ΚΕΠ δανειοληπτών, όπως θέλετε πείτε τα, τα οποία θα ενημερώνουν τους δανειολήπτες για ποιο θέμα, για τις προτάσεις που κάνουν οι τράπεζες, τι θα γίνεται ακριβώς? Κοιτάξτε να δείτε, είδα ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, θα δημιουργηθεί ένας καινούριος φορέας δημόσιος, τον οποίο θα τον απαρτίζουν οικονομολόγοι και νομικοί, για να μπορούν να λένε τα δικαιώματά τους στους δανειολήπτες, θα τα λένε διαδικτυακά με τηλέφωνο ή ακόμα και με ραντεβού. Αυτό σαν ιδέα δεν είναι κακό, διότι να πηγαίνει κάποιος σε εξειδικευμένους ανθρώπους και να του εξηγούν τα δικαιώματά του, έτσι να έχει έναν μπούσουλα, επειδή ειδικά τώρα με το διαδίκτυο κυκλοφορεί πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση και ημιμάθεια, αυτό έτσι σαν πρωτοβουλία δεν είναι κακό. Η δικιά μου ένσταση είναι ότι φοβούμε μήπως αυτά τα κέντρα δανειοληπτών θα στελεχώσουν οι συγκεκριμένες δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες κάτω από τη σφραγίδα της δικηγορικής εταιρείας λειτουργούν ως εισπρακτικές, και ουσιαστικά αντί να λένε στους δανειολήπτες τα δικαιώματά τους, παίζουν την τραπεζική κασέτα. Διότι ξέρετε, όταν θα πάτε στο υποκατάστημα της τράπεζας, κανείς δεν θα σου πει ότι τα δάνεια σε ελβετικό είναι διωγγωμένα και ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να τα πληρώνεις με τη σημερινή ισοτιμία, αλλά με βάση την παλιά. Κανείς δεν θα σου πει ότι τα έξοδα φακέλου είναι παράνομα, ότι το έτος υπολογίζεται με 365 μέρες και όχι με 360, ότι τα επιτόκια πάνω από 5,3% έχουν εκριθεί από πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις παράνομα. Γενικά, κανείς υπάλληλος τράπεζας δεν θα σου πει τα δικαιώματά σου, δεν είναι η δουλειά του, έχεις διαφορετικά συμφέροντα από ό,τι έχει αυτός. Και τα συγκεκριμένα κέντρα θα τα πούνε όλα αυτά, δηλαδή θα πούνε ότι γίνονται όλες αυτές οι παραβιάσεις των γενικών όρων χρήσης, αυτό που είπατε με τις 365 μέρες, ναι. Ενδεικτικά κάποια που είπαμε. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου έχει δείξει μέχρι τώρα ότι τα στελέχη τα οποία προέρχονται από το χρηματοπιστωτικό τομέα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω και να στεναχωρήσω κανέναν, βλέπουν τον κόσμο από τη σκοπιά των τραπεζών. Δηλαδή, συνέχεια μας λένε ένα από τα βασικά, ας πούμε, επιχειρήματα, μια καραμέλα, μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ότι χρωστάς δεν έχεις δικαιώματα. Αυτό είναι λάθος. Έχεις δικαιώματα όταν χρωστάς. Μόνο στο Μεσαίωνα και στην αρχαία Ρώμη, όταν χρωστούσε κάποιος, γινόταν δούλος και μάλιστα αν δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τους δανειστές του όλους, τον κόβανε και στη μέση, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν πλέον στον πολιτισμένο κόσμο. Έχει και ο δανειολήπτης δικαιώματα. Υπάρχει μάλιστα και κοινοτική οδηγία, η οποία λέει αν η τράπεζα δεν σε ελέγξει πριν σου δώσει δάνειο, ώστε η δόση σου να μην ξεπερνάει το 40-50% του μηνιαίου εισοδήματός σου, δεν είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις τόκους. Και πριν διάφοροι μας πούνε ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Στη ΔΕ Ελβετία σε κάποιες περιπτώσεις δεν υποχρούσε να πληρώσει και το δάνειο. Mm-hmm. Που δεν νομίζω ότι η Ελβετία είναι ούτε Βόρειος Κορέα, ούτε χώρα που δεν έχει σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα. Καλό είναι να τα ασκήσουμε. Δυστυχώς δεν πρόκειται να μας τα πούνε οι υπάλληλοι των τραπεζών, διότι και να τα ξέρουν, που πολύ λίγοι τα ξέρουν, δεν είναι η δουλειά τους να τα πούνε. Και οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν για τις τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να πούνε τα δικαιώματα του δανειολήπτη. Θα λένε τα δικαιώματα των τραπεζών και καλά θα κάνουν. Από τη στιγμή όμως που θυμόμαστε, ας πούμε, ότι ο κύριος Χουντής στο Ευρωκοινοβούλιο είχε ρωτήσει τον Όλι Ρεν τότε το 2012 τι γίνεται με το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδος, και είπε τότε ο Όλι Ρεν ότι η Ελλάδα είχε χωρίσει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και γενικότερα οτιδήποτε αφορά το ιδιωτικό χρέος στους δανειστές. Οπότε τι νόημα έχουν όλα αυτά αν έχει γίνει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, καταρχήν, ό,τι και να έχει εκχωρήσει, μπορεί να έχει εκχωρήσει η κυβέρνηση τη διαπραγμάτευση του ιδιωτικού χρέους, αλλά το αν το ιδιωτικό μου χρέος θα εισπραχθεί από τον δανειολήπτη, δηλαδή από την τράπεζα, περνάει ακόμα από τα ελληνικά δικαστήρια και υπάρχει ακόμα η δυνατότητα του δανειολήπτη να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν δείτε, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, ας πούμε για τα δάνεια σε ελβετικό, οι τράπεζες έχουν δώσει χρήματα πίσω στους δανειολήπτες για να καλύψουν την παράνομη ισοτιμία. Στη ΔΕ Ισπανία, χώρα πολύ σκληρή για τους δανειολήπτες, θα θυμόμαστε όλοι τους πληστηριασμούς πέρσι και πρόπερσι, 100 άνθρωποι την ημέρα τους πετούσε η αστυνομία στην κυριολεξία από το παράθυρο,
οι τράπεζες έδωσαν πίσω κάποια δισεκατομμύρια στους δανειολήπτες, γιατί είχαν βάλει ρήτρα που λέγανε ότι το δάνειο είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο το Euribor, όμως δεν μπορούσε να πέσει κάτω από κάποιο ύψος. Ήρθε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπε: δεν μπορεί να υπάρχει ελεύθερη αγορά à la carte. Όσο πέσει το Euribor, ανάλογα θα πέσει και η δόση. Και ανάγκασαν τις τράπεζες να δώσουν κάποια χρήματα πίσω. Μόνο στην Ελλάδα θεωρούνται ιερές αγελάδες, έχουν μόνο δικαιώματα, δεν έχουν υποχρεώσεις. Μάλλον έχουν ιδιωτικά δικαιώματα και μισθούς, αλλά οι υποχρεώσεις τους είναι δημόσιες και βαρύνουν τον μέσο φορολογούμενο. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται τώρα τελευταία, ακούμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές και γενικά θέλουν ίσως να, κάποιοι να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι για όλα σχεδόν τα δεινάπτα είναι οι δανειολήπτες, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και, όταν λέμε δανειολήπτες, εννοούμε τον άνθρωπο που είχε τη δουλειά του, που πλήρωνε και ξαφνικά λόγω χρεοκοπίας, λόγω κρίσης στην Ελλάδα, έχασε την ικανότητα αυτή να πληρώνει. Αλλά απ' την άλλη έχουμε εταιρείες, έχουμε κόμματα τα οποία στην ουσία αυτοί αποδεικνύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Για αυτούς ισχύουν τα ίδια ή κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, για να βάλουμε καταρχήν τα πράγματα σε μία σειρά. Η έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή είναι όταν κάποιος έχει λεφτά και δεν πληρώνει. Ειδικά από 1η-1η του 2016, όπου αλλάξαν άρδιν τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και τον κάνανε υπέρ των τραπεζών. Ακόμα και στους πληστηριασμούς, από εκεί που το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία προηγούνταν, τώρα προηγούνται οι τράπεζες. Ειδικά λοιπόν τώρα η τράπεζα έχει όλες τις δυνατότητες να ελέγξει και να τιμωρήσει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μπορεί να κάνει κατασχέσεις στα χέρια τρίτου, μπορεί να πάρει αποσπάσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος αν έχουν βγάλει χρήματα έξω, μπορεί να του κατασχέσει μισθούς πάνω από κάποιο ποσό, να του κατασχέσει εμπράγματα δικαιώματα, επικαρπίες. Άρα αυτά κατά τη γνώμη μου είναι ανοησίες και είναι μισές αλήθειες. Διότι για να μπορέσει να γίνει ένα ψέμα πιστευτό, δεν μπορεί να είναι τελείως ψέμα, πρέπει να έχει και κάποια ψήγματα αλήθειας. Όντως λοιπόν υπάρχουν κάποιοι που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, όντως υπάρχουν κάποιοι αετονίχηδες οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια, τα έχουν βγάλει στην Ελβετία και κάνουν Dolce Vita. Δεν μπορεί όμως με το 1%, το 2%, το 5% των περιπτώσεων να μπουζουριάσεις, αν μου επιτραπεί η έκφραση, όλους τους άλλους τους δανειολήπτες και να τους πάρεις όλα τους τα δικαιώματα. Mm-hmm. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο λίγο να μας πείτε, έτσι, επειδή εσείς έχετε εμπειρία με όλα αυτά, τι γίνεται τώρα πλέον με τους πληστηριασμούς από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει και νομοσχέδιο ότι θα τους κάνει ηλεκτρονικά τους πληστηριασμούς και έτσι δεν θα υπάρχει αυτό που γίνεται τις Τετάρτες που με τις φασαρίες, με το ξύλο που πέφτει, με τις αποχές των συμβολιογράφων. Άμα πάμε λοιπόν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, πιστεύετε ότι θα έρχεται ξαφνικά δηλαδή κάποιος στο σπίτι σου και θα σου λέει έχει πληστηριαστεί, σήκω φύγε? Πώς θα γίνει? Καταρχήν θα μιλήσω καθαρά επιστημονικά. Ο πληστηριασμός είτε είναι ηλεκτρονικός είτε είναι όπως τώρα φυσική παρουσία, είναι το τελικό στάδιο. Σημαίνει ότι κάποιος δανειολήπτης δεν έχει κινηθεί πρώτος, δεν έχει αποκρούσει την καταγγελία της σύμβασης, δεν έχει κάνει ανακοπή στη διαταγή πληρωμής, δεν. Αφού λοιπόν έχει χάσει όλα τα δικαιώματα, ερχόμαστε στο τελικό στάδιο του πληστηριασμού. Το κίνημα το οποίο προσπαθεί να τα κινήματα μάλλον προσπαθούν να σταματήσουν τους πληστηριασμούς, κατά τη γνώμη μου κάνουν υπερβολές, με την έννοια ότι την πληρώνουν οι συμβολιογράφοι οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Αυτοί οι οποίοι, αν φταίνε, είναι οι δικαστές που βγάζουν διαταγές πληρωμής. Τώρα ο συμβολιογράφος είναι απλά υπάλληλος για να εξασφαλίζει κάποια νομιμότητα. Διότι πριν γίνονται έτσι οι πληστηριασμοί, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, είχαμε κοράκια, είχαμε φουσκωτούς, είχαμε άλλα δράματα. Γι' αυτό λοιπόν η διαδικασία αυτή γίνεται για να διασφαλίζεται μια νομιμότητα και κάποια δικαιώματα. Και έχουν σταματήσει τους πληστηριασμούς όχι μόνο των τραπεζών, αλλά και πληστηριασμούς ας πούμε εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν το ακίνητο του όντως κακοπληρωτή που τους χρωστάει μεροκάματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα δείχνει ότι η κοινωνία αντιδρά, είναι μια υγιής αντίδραση, δηλαδή ως πολίτης είμαι μαζί τους. Ως δικηγόρος όμως, ως επιστήμονας, δεν μπορώ να πω κάποιες λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, αν γίνουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οπωσδήποτε θα διευκολυνθεί η διαδικασία, αλλά δεν σημαίνει ότι ο δανειολήπτης θα έχει χάσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Βλέπετε κάποια λύση σύντομα στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων ή θα παραμείνει το πρόβλημα, ή θα λυθεί Φτάξτε, κάποια στιγμή? Την πρόταση, με βάση την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, της ενιαίας εποπτικής αρχής της Ευρώπης, αυτό που λένε είναι ότι χοντρικά θέλουν το 50% των κόκκινων δανείων να τα ρυθμίσουν, ένα 20% να τα κουρέψουν, αυτά θα τα πουλήσουν, μάλλον ένα 20% θα κουρέψουν, ένα 20% θα τα πουλήσουν σε ξένα funds και ένα 10% θα κάνουν πληστηριασμούς. Κατά τη γνώμη μου θα γίνουν κουρέματα, διότι δεν βγαίνει διαφορετικά. Όταν δεν πουλάνε πιστωτικές κάρτες το 2% καταναλωτικά δάνεια στο 8% σε ξένα funds,
στεγαστικά στο 2015, καταλαβαίνετε ότι οι τράπεζες το έχουν πάρει απόφαση ότι θα τα κουρέψουν. Απλά πιστεύω ότι αν βγουν και το πούνε δημόσια, δεν θα πληρώνει κανένας, ακόμα και αυτοί που τώρα τους πληρώνουν. Τώρα από εκεί και πέρα η εμπειρία μου έχει δείξει ότι για να κάνει κούρεμα η τράπεζα, θα πρέπει νομικά να τη φέρεις σε τέτοιο σημείο που να μην μπορεί να εισπράξει, να κάνει την ανάγκη φιλότιμο ή να είσαι σε τελείως άσχημη οικονομική κατάσταση, να το πάρει απόφαση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκτελέσει ή να εισπράξει το ποσό. Και αυτές είναι μόνο οι δύο περιπτώσεις που θα στο κουρέψει. Ιδάλλως από μόνοι τους σε αυτή τη φάση πάρα πολύ δύσκολα. Και τελειώνοντας έτσι την σύντομη συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διαβάζουμε και ακούμε για αυτό το ακαταδίωκτο που θέλουν νομικά να θεσπίσουν, δηλαδή ακαταδίωκτο και πολιτικών και στελεχών των τραπεζών που σχετίζονται με τη δανειοδότηση κομμάτων, αυτό μπορεί να σταθεί νομικά? Για πείτε μας την άποψή σας. Κοιτάξτε, με τα κλασικά νομικά που ξέρουμε, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί. Αλλά βλέπετε ότι το τούχου σου το ΤΑΙΠΕΔ παντού έχουν ψηφίσει ακαταδίωκτα και πλήρεις ασυλίες. Και μάλιστα ασυλίες αστικές, διοικητικές, ποινικές. Θα το καταλάβαινα να λέγανε δεν έχω εμπιστοσύνη το ελληνικό δίκαιο, θα υπάγεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Γερμανίας. Αλλά το να έχουμε άτομα τα οποία τα χρυσοκληρώνουμε και έχουν πλήρη ασυλία το 2016, το θεωρώ λάθος. Τώρα, οι υπάλληλοι των τραπεζών θέλουν να χαλαρώσει το πλαίσιο και να έχουν ασυλία, γιατί φοβούνται ότι αν διαγράψουν δάνεια θα πάνε κατηγορούμενοι για απιστία. Κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι λάθος, διότι τα δικαστήρια έχουν τα χέρια να κρίνουν αν κάποιος υπάλληλος έκανε απιστία ή βοήθησε την τράπεζα να σβήσει κάποιο δάνειο. Απλά η άποψή μου είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν τους αρέσει η δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η νομιμότητα, δεν τους αρέσει η δημοσιότητα. Διότι καταλαβαίνετε τώρα, άλλο να κάνουν συνέδρια Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει και να λένε τα δικά τους, και άλλο να καθίσουν σε ένα δικαστήριο και να πούνε ότι σπούδασα, ξέρω εγώ, στο London School of Economics, άρα μπορώ να διαγράφω τα δάνεια και δεν με ελέγχει κανένας. Κύριε Αλβανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Στο επανειδήν. Γεια σας.